χαρά και αισιοδοξία, όπως όλες οι μορφές δημιουργικής έκφρασης και πολιτισμού, που ο Δήμος Αθηναίων στηρίζει ανεπιφύλακτα. Πρόκειται για μια πολύ καλή ιδέα και πρωτοβουλία των αρχιτεκτών Ελευθέριου Αμπατζή και της Ειρήνης Εμιλίας Ιωαννίδου και αποτελεί δίχως αμφιβολία μια εναλλακτική και ελκυστική προσέγγιση στην παραδοσιακή έννοια της Δημόσιας Βιβλιοθήκης. Μέχρι τώρα είχαμε τρεις ανάλογες υπαίθριες ανταλλακτικές βιβλιοθήκες, την πρώτη στη Κεφισιά, τη δεύτερη στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών και την τρίτη σε μόνιμη περιοδία. Σήμερα στην πλατεία Δεξαμενής εγκαινιάζουμε όλοι μαζί την πρώτη ανταλλακτική βιβλιοθήκη στην Αθήνα, με αυτή την όμορφη μοντέρνα κατασκευή που θα δείτε σε λίγο και με το σύνθημα «Δίνεις ένα βιβλίο, παίρνεις ένα άλλο». Και ο τρόπος είναι απλός. Για να κάνει κάποιος χρήση της βιβλιοθήκης δεν χρειάζεται ούτε συνδρομή ούτε εγγραφή σε κάποιο μητρό. Εκτυπώνει απλώς το αυτοκόλλητο με το λογότυπο «Αντάλλαξέ το» και το κολλά στο βιβλίο που ανταλλάσσει, που μας φέρνει, για να το διαφυλάξει από την κλοπή. Επιπλέον αυτή είναι μια διαδικασία που μπορεί να κάνει 24 ώρες την ημέρα, όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Η Ανταλλακτική Βιβλιοθήκη υπάγεται στον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων, μαζί με την Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη που βρίσκεται στο σταθμό Λαρίσης. Έχουμε υλικό για όποιον ενδιαφέρεται να ενημερωθεί και την Βιβλιοθήκη του Ιωάννιου Πνευματικού Κέντρου που βρίσκεται στην Πανόρμου, στα γραφεία της Έβδομης Δημοτικής Κοινότητας. Η Δημοτική Αρχή στηρίζει συστηματικά και σταθερά την βιβλιοφιλία με δράσεις και προγράμματα για όλους τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Αθήνας. Ταυτοχρόνως, στην εποχή κυριαρχίας της εικόνας, αποδίδει μεγάλη και ιδιαίτερη σημασία στην επαφή και εξοικείωση των παιδιών με το γραφειοθήκη, στην οποία εμείς βρίσκουμε εξαιρετική και την στηρίζουμε θερμά. Διότι δίνει έμφαση, όπως ανέφερε η αντιπρόεδρος, η κυρία Παπαχελά, στο βιβλίο, στη γνώση, στον πολιτισμό, σε χαλεπούς καιρούς. Δίνει διέξοδο σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τα οικονομικά μέσα για να μπορούν να αγοράζουν κάθε εβδομάδα ένα άλλο βιβλίο. Γνωρίζω ότι η πρωτοβουλία αυτή έχει επιτύχει ιδιαίτερα και σε άλλες γειτονιές, όπως π.χ. η Κηφισιά, που ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που μένει εκεί έχει οικονομικές δυνατότητες. Λοιπόν, και πάλι συγχαίρω ιδιαίτερα τον Οπαντά και τον Δήμο. Η ώρα που πολύ περιμένουμε βέβαια είναι οι δύο νέοι μαύροι επιστήμονες, αρχιτέκτονες, οι οποίοι επέλεξαν να έρθουν στην Ελλάδα και να δημιουργήσουν αντί να μείνουν έξω. Είναι ο Λευτέρης ο Αμπατζής και η Ειρήνη Αμαλία Ιωαννίδου, η δημιουργία αυτής της ιδέας που θα μας πούν αυτό που έχουν σκεφτεί και αυτό που σήμερα υλοποιείται. Είναι ένα δημόσιο βιβλιοθήκη που βρίσκεται τοποθετημένο σε δημόσιο χώρο, το οποίο κοντά στο μικρόφωνο. Λειτουργεί 24 ώρες 24ωρο, χωρίς συνδρομή, χωρίς μητρό και η προστασία της, η ύπαρξή της επαφείται στην καλή θέληση των πολιτών καθαρά. Είναι προσβάσιμη 24 ώρες 24ωρο και ο καθένας μπορεί να αφήσει και να πάρει βιβλίο ό,τι ώρα θέλει χωρίς συνδρομή. Το πιο βασικό είναι ότι ακριβώς επειδή είναι ένα δημόσιο έπιπλο, ανήκει σε όλους μας. Οπότε η σωστή χρήση του συγκεκριμένου επίπλου επαφείται. Thank you.
Νομίζουμε ότι δικαιείται να πει και δύο λόγια η εταιρεία του κυρίου Ευάγγελου Σκριμιτζέα, ο γιος βέβαια, ο οποίος έχει κάνει τη δωρεά, την κατασκευή και την τοποθέτηση. Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι ότι αυτό που κάνει είναι ένα μικρό λιθαράκι. Όλοι μαζί πρέπει να κάνουμε κάτι για να προχωρήσει και αυτό που έχω γράψει πάνω σαν μήνυμα, όπως το κράτη, η παιδεία επέμενε χώρα πάντα τα καταφέρει. Αυτό πιστεύω τα λέει όλα. Αν ήμουν εγώ, μπορεί να ήταν κάποιος άλλος, αλλά θέλω να προχωρήσει η ιδέα και να γίνει η βιβλία. Την Εθνική Βιοθήκη για την Παραχώρηση 400 βιβλίων, όπως επίσης και την επιχείρηση Δεξαμενή για την προσφορά των αναψυκτικών. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας.